Αρχιμηνιάκια, αρχή χρόνια, σκύνουν δέντρο λιβάνια, κι αρχή, κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά, εκκλησιά, μεγάλος χρόνος, αρχή που γίνηκε ο Χριστός, Άγιος και Πνευματικός, Φλουρί έχει, να μην το καταπιούμε.
Έχω τόσο μεγάλο για πάνω. Εγώ την έφτιαξα ξένη σε ένα μπαρ. Ναι. Σοβαρά. Ναι. Λέω τώρα τι θα κάνω τώρα. Δεν το έβαζες από κάτω. Όχι, ναι, από κάτω, καλά λες. Καλά, χρουρί, εσύ τι θα κάνεις. Εσύ τι Να πες στο κατάστημα εδώ πέρα στο κοινωνικό. 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 Να πες στο κατάστημα εδώ πέρα. Ποιος είναι πιο μικρός τώρα από εμάς εδώ. Εδώ πρώτο το δικιού και ο πρόεδρος. Ναι. Λοιπόν, ας γίνει και μίλαζε με τη σειρά και άσε χρονολογία. Αυτό εκεί, αυτό εκεί. Thank you.
Όχι, δεν υπάρχει ακόμα για το πρώτο καλό. Είναι μεγάλη πίτα, έχει δύο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι το πίτα. Νίκο, και ένα στο Χρήστο. Δουλεύει, αυτό δεν είναι εδώ, αλλιώς άλλο. Και ένα στο Χρήστο θα πεις. Θα το πάω εγώ τώρα. Έλα και το Χρήστο. Έλα και το Χρήστο. Γιατί δεν το έχω χωρίσει, σαν το σαν. Έλα και το Χρήστο, Νίκο. Για το Χρήστο. Είναι κανείς δεν φωνάζει ακόμα. Ακόμα δεν πρέπει. Μπορεί να είναι στο πάνω. Έλα, ο Χρήστος δεν έχει πάτο. Καλέ, κι άλλα κομμάτια έχει. Μπορεί να είναι εκεί μέσα. Εδώ είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Χαίρομαι που βρεθήκατε εδώ στην κουβή της Πίτας, της Βασιλόπιτας. Να σας πω μερικά πράγματα για τη Νεράιδα. Φέτος θα έλεγα η Νεράιδα πήγε κάπως καλά ως προς την προβολή. Κατά τα άλλα τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια όπως και πέρυσι. Αυτά είναι κάτω ο βιολογικός καθαρισμός. Δεν δουλεύει, δεν δουλεύει από το 2014. Έχουν γίνει ενέργειες και από μένα και από δημοσιογράφους, έχει δημοσιοποιηθεί το θέμα, αλλά δεν περπάτησε. Στη συνέχεια έχει γίνει μια μελέτη, τη μελέτη την έκανε η Ιάνκο. Τη μελέτη την παρέδωσε η Ιάνκο τον Απρίλιο, στις 3 Απριλίου στο Δήμο. Από τότε έχουν γίνει αρκετά δημοτικά συμβούλια και τελικά μπήκε στις αρχές του Δεκέμβρη να τους συζητήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς δεν πέρασε. Θα έλεγα μεγάλη ευθύνη έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του χωριού μας. Εκτός από τη Δέσποινα που τον ψήφισε.
Δεν θα μου πείτε τι θα γίνει τώρα. Τώρα γίνονται ενέργειες και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, στο συμβόλαιο που θα γίνει τώρα τέλη του μηνός, στις 20, 22, 25 του Γενάρη, θα το ξαναβάλουν πάλι θέμα και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα ψηφιστεί ομόφωνα. Μακάρι να γίνει έτσι. Φυσικά υπήρξε μια καθυστέρηση, θα έλεγα περίπου 10 μηνών και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, θα καθυστερήσουν και οι επόμενες μελέτες που προτείνει η μελέτη, έτσι. Σε κάθε πρόταση που έχει η μελέτη θα πρέπει να ξαναγίνει άλλη μελέτη για την κάθε πρόταση. Και στη συνέχεια, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία να σας πω. Αφού περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνέχεια χρειάζεται να γίνουν άλλες μελέτες για κάθε μία ξεχωριστά. Για να περάσουν αυτές όλες από το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι και να γίνει πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, γιατί βιάζουμε, να σας πω γιατί βιάζουμε. Γιατί το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ τελειώνει το 20. Και πρέπει να τρέξουμε πολύ για να γίνουν οι μελέτες των προτάσεων και να γίνουν προτάσεις στο ΕΣΠΑ και να εγκριθεί από το ΕΣΠΑ, γιατί μετά χρειάζεται έγκριση από την Επιτροπή που εγκρίνει αυτά τα προγράμματα. Όλες οι προτάσεις έχουν γίνει έτσι ούτως ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, γιατί μόνο από εκεί θα μπορέσουν αυτά τα έργα να γίνουν. Γιατί στο Δήμο χρήματα δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να κάνει τέτοια έργα. Τώρα, στο διάστημα αυτό του έτους ξεκίνησε μια ομάδα γυναικών και λέω για την εθελοντική κίνηση γυναικών της Νεράιδας. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία των γυναικών, η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του Οκτώβρη και τελείωσε περίπου στα μέσα του Νοέμβρη. Έχουν καθαρίσει όλη την Νεράιδα, το πεζόδρομο, το δρόμο ανώδου από κάτω μέχρι πάνω, το χώρο που είναι εκεί στο Δημοτικό Σχολείο και έχουν κλαδέψει όλα τα δέντρα. Λοιπόν, αυτό φυσικά από τα μηνύματα που έχω πάρει και έχω πάρει μηνύματα πάρα πολλά είναι πολύ θετικά και θα έλεγα και επενδυτικά ως προς τις γυναίκες. Λοιπόν, και εγώ προσωπικά τις ευχαριστώ όλες. Ήθελα λίγο νερό να πω. Νερό πρέπει. Τώρα, στην προβολή της Νεράιδας. Για την προβολή της Νεράιδας, έχει δύο χρόνια περίπου, έχω στείλει σε όλα τα κανάλια, στις εκπομπές, φωτογραφίες της Νεράιδας αλλά και της περιοχής. Και τον τουριστικό οδηγό της Νεράιδας. Από αυτά έχουμε κάνει συνδέσεις με την ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ3 η οποία ήρθε και εδώ και έκανε απευθείας, δηλαδή το πρόγραμμά της το έκανε από εδώ. Στο Sky συνδέθηκα μέσω Sky. Στο Star ήρθε εδώ το Star και έκανε την εκπομπή αυτό στο πάρκο εκεί αν είμαστε με το χορευτικό του Ροδίτη. Τώρα εκεί κάποιες γυναίκες μου είπαν γιατί δεν τις είπα να ετοιμάσουν τα φαγητά αυτά τα παραδοσιακά. Ναι, ξέρω δεν έφτιαχνα εγώ. Ναι, πιστέψτε με. Εντάξει, δεν το σκέφτηκε. Δεν έχει γίνει από κάποια σκοπιμότητα και ζητώ συγγνώμη. Για τσουκνίδια. Και δεν είχαμε και χρόνια, βρε. Δεν ξέραμε καλά. Ήταν αυτή ειδικά η εκπομπή του ΣΑΡ ήταν πάρα πολύ καλή και είχε πολύ μεγάλη θεαματικότητα.
άσε τα συγχαρητήρια και τα αυτά που πήρα από κάτω έτσι, αυτοστάρι ήταν. Δηλαδή ήταν καλά, ήταν πολύ καλά. Άλλο κανάλι που μας πρόβαλε, από τα μεγάλα κανάλια έτσι, είναι το Ε. Το Ε είχε κάνει μία σύνδεση μαζί μου με Skype με την Μαυραγάνη, το πρωί-πρωί είναι αυτή. Και στη συνέχεια, ξανά τώρα τελευταία, έγινε μία σύνδεση με το Εμείς. Τη Λαμπύρη. Τη Λαμπύρη. Με τη Λαμπύρη. Για να πω την αλήθεια, δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί δεν είχε καλή εικόνα. Ήταν ο καιρός πολύ χάλια και δεν έδειξε έτσι καλή εικόνα. Εντάξει, το βίντεο που πρόβαλες όμως ήταν ωραίο. Αλλά τις φωτογραφίες αυτές που έβαλε το ίδιο το κανάλι, από αυτές που έστειλα δηλαδή, ήταν εξαιρετικές και πιστεύω ήταν θετικό για την ΕΡΑΕ. Τώρα, άλλο πάλι, από την ΕΡΤ Κοζάνης, αυτή η ΕΡΤ Κοζάνης μας προσέχει πάρα πολύ να το γνωρίζετε. Έχει έρθει εδώ και μάλιστα από αυτό το σημείο, έχει κάνει μια πρωινή εκπομπή, δηλαδή 3 ώρες ολόκληρη, την εκπομπή την έχει κάνει από εδώ. Άλλο δεν θυμάμαι. Α, ναι, στο φλάς εδώ, στο φλάς της Κοζάνης, έχει καμιά εβδομάδα περίπου. Το Σκάι το έχω πει. Και παλιότερα με τον δημοσιογράφο τον κύριο Πετσινίδη στο Έξενος Πόντος. Κάπως έτσι λέγεται η εκπομπή του. Και τώρα προχθές με την εκπομπή 7 flashback, 7 ημέρες flashback. Με την κυρία Νουλίδου και τον κύριο Μουτίδη, του δημοσιογράφου του ΦΛΑΣ. Και μας είχαν τραβήξει και στον καθαρισμό κάτι. Αυτοί ναι. Ναι. Αυτοί είχαν πάρει και στον καθαρισμό. Τους είχα καλέσει εκεί πέρα. Ναι, τον δρόμο. Αυτό με κάλεσαν, αυτοί δεν τους κάλεσαν. Ναι. Επίσης το ΓΟΕΣΤ, και εκείνο θα έλεγα μας προσέχει, την πρώτη τρίτη είχα δώσει μια συνέντευξη σε ένα πρωινό εκεί και τώρα έχει κανένα 2-3 μήνες περίπου με κάλεσε, πήγα στην εκπομπή επικαιρότητες που την κάνει ο κύριος Θεόφιλος Παπαδόπουλος και εκεί μαζί με άλλους φυσικά από τη Δυτική Μακεδονία όλοι με θέμα τον τουρισμό. Δηλαδή θα έλεγα στον τουρισμό πάμε πάρα πολύ καλά, εκεί που έχουμε πρόβλημα και δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω περισσότερα, είναι αυτά με τα καθημερινά. Στα καθημερινά ξέχασα να σας πω για τους Λάκους που είναι εδώ μπροστά. Αυτοί οι Λάκοι έχουν 2 χρόνια. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Θα τα κάνουμε εμείς πες την απολύτηση. Με την άγγεση. Θα έχεις τις γυναίκες δεν κάνουν. Εμείς θα κάνουμε τα γυναίκες. Έτσι είτε μία ρολονίμος να την πάρουμε θα την κάνουμε. Όλοι το γυναίκα από το Δήμο δεν κάνουμε. Μέσα, εγώ μέσα είμαι. Άμα δεν σπέσεις και όλοι. Έτσι με το δεν γίνουν ξενοφόροι. Κανονικά είναι πόσα μαγαζιά εδώ είναι. Έπρεπε να συνονοηθούν όλοι μαζί, να δουλεύουν όλοι προσωπικοί δουλειά. Τι είναι αυτό να κάνουν εκεί μπροστά στα μαγαζιά, δεν είναι τίποτα. Αλλά θα αναγκαστούμε να το κάνουμε εμείς πάλι. Δεν είναι πολύ δουλειά, δεν είναι πολύ δουλειά. Δεν είναι. Άλλη μια μέρα, δύο μέρες, αλλά τέλεια σου είναι. Τι όχι που και πολύ θέλει. Αυτό υπάρχει περίπτωση να ξανασπάσει από κάτω. Αυτό για να γίνει πρέπει να επισκευαστεί ο αγωγός εκείνη η γραμμή όλη και μετά να γίνει μια σωστή δουλειά. Δεν μπορούμε και άμα δεν πήγαινε ο αγωγός τώρα αμέσως νωρίς τι δεν κάνουμε. Το ίδιο πράγμα, θα το ξανασκάσει. Θα σκάσει, θα γίνει χειρότερο. Να σας ενημερώσω ότι ξεκίνησε θα έλεγα να γίνεται μελέτη, έτσι,
αντικατάσταση του δικτύου της Νεράιδας. Του δικτύου ίδρυψης της Νεράιδας. Ώσπου να φτάσει την εκτέλεση. Ώσπου να φτάσει την εκτέλεση. Μπορεί και να μην ζούμε ξενοχώνα. Όχι, να σας πω. Να σας πω γιατί είμαι αισιόδοξος. Να σας πω γιατί είμαι αισιόδοξος. Είχα στείλει πριν ένα μήνα περίπου, νομίζω, μια επιστολή και ζητούσα αντικατάσταση του δικτύου ίδρυψης, έχοντας υπόψη το πρόγραμμα Leader. Αυτό το δίκτυο όλο με αμίαντο είναι. Όχι, εδώ δεν υπάρχει. Κάπου στην παλιά την ώρα, εγώ δεν υπάρχει καθόλου. Όχι, αμίαντο δεν υπάρχει. Καθόλου δεν υπάρχει. Επειδή ήταν νέο το δίκτυο, μετά το δίκτυο. Απλώς είναι καινούριο το δίκτυο μέχρι από τη Δεξαμενή μέχρι το σχολείο. Πλαστικές. Λοιπόν, έστειλα την επιστολή αυτή και στην τεχνική υπηρεσία. Από την τεχνική υπηρεσία δείξαν ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Ήρθαν εδώ, έκαναν αυτοψία. Σήμερα πήγα στην τεχνική υπηρεσία, τους έδωσα το σχέδιο του χωριού και πώς είναι ο αγωγός και τις παροχές όλες, τις έχω καταγραμμένες. Σημείωσα όλες τις βλάβες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αυτές τουλάχιστον που ξέρω εγώ και είναι 21 βλάβες έχουν γίνει στο χωριό. Άμα δείτε το χάρτη που τους έδωσα είναι κατακόκκινος. Από σημεία βλαβών. Δύο φορές και χρήση. Λοιπόν, τώρα γιατί είμαι αισιόδοξος. Γιατί ό,τι μπαίνει στο Leader γίνεται μέσα σε ένα χρόνο. Το Leader ακόμα δεν βγήκε, ήταν να βγει τώρα το Δεκέμβριο, πολύ πιθανόν να βγει τώρα το Γενάρη. Δηλαδή να υπογραφεί από τον Υπουργό. Στη συνέχεια, αφού θα είναι, δηλαδή και στην επιστολή αυτό ζητούσα να ετοιμαστούν με τη μελέτη, ώστε όταν βγει το Leader να είναι έτοιμοι να κάνουν την πρόταση. Και πιστεύω αυτό γίνεται τώρα και μόλις βγει το Leader θα προταθεί. Πιστεύω ότι εάν φέτος εγκριθεί, αν όχι φέτος, το χρόνο θα γίνει σίγουρα. Πώς τώρα θα κάνουμε τις αφέτειες, θα ρας κάνουμε. Ναι, εντάξει, αυτά είναι εδώ. Είμαι θα σου χέρεις. Τώρα κάτι άλλο. Αν έχετε εσείς κάτι... Αφήσουμε να μπορείτε να δω τι είχε αφήσει του γράφου. Όχι, πέρα εκεί. Εδώ, εδώ. Ο γερανός. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το σημαίνει. Εμένα κοιτάξτε. Πότε, σήμερα, το πρωί, έφερε επέλεξη εμένα. Όχι καλή, καλή. Όχι, καλή, καλή. Το πρωί. Όχι, άλλο. Ένα άσπρο, μικρό. Το συνδέουν τις κολόνες ρεύμα. Ήταν και στη διαστάβου που λουδίτηκαν στα μετρημένα. Θέλει κανένας λικέας. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Σήμερα έχετε ένα κανάλι, το Άτικα TV, είναι στον ασπρόπυργο αυτό και έχει πάρει πλάνα από εδώ από την Εράιδα. Θα τα δείξει και το Quest. Πότε? Πότε δεν ξέρω, αλλά πάμε να μας πει γιατί αυτό θέλει. Να πρέπει να ξέρουμε για να το πούμε. Να σε καλά. Τώρα, θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε κάτι. Εγώ αυτό είπα σήμερα, αυτό που ήταν το κεραμό το άσπρο. Είπαμε μήπως ήρθαν να κάνουν τη λάμπα εκεί κάτω. Αυτό είναι τι είχε όμως, είχε και δεν ξέρω, δεν έχω καμιά πληροφόρηση, δεν είχε κανένα. Αυτό που ήταν εδώ κάτω,
μέσα να έρθει ηλεκτρολόγος, ένα είναι να κάνει τον φωτισμό από το σώμα, γιατί έχει σοβαρή δουλειά, και το άλλο, όπως είναι ο δρόμος όπως κατεβαίνουμε, είναι το σπασμένο. Αλλά μην πεθαστήρω τώρα. Όχι, η λάμπα δεν την κάνει αυτό. Το κάτι έκανε αυτός, κάτι έρχεται δεν ξέρω καμιά πληροφόρηση. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν βλέπετε στο χωριό που υπάρχει να το θέσετε ενώ στον πρόεδρο για να σας το έχει υπόψη να σας το κάνει. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο χωριό. Δεν ξέρω εσείς συζήτητε εδώ πέρα. Θα βάλεις τα μπέλα κάτω στην κατηφόρα για τα νεκροταφεία. Δύο έβαλα. Εκείνο το είπαμε. Όταν το είπατε, να πούμε και μια μέρα στο συντομότερο. Για ποιον την πεθαρά. Θα σου πω. Θα στείλεις αίτηση και να κάνεις. Και όχι μόνο εκεί. Το έχω στο πρόγραμμα. Όχι μόνο εκεί, εάν εμβαίνοντας, πρωτού φτάσει στο ισοδογείο της αυτής, να πω το μισθοφλή, και εκεί θέλει, εντάξει, και στο δημοτικό σχολείο, σε εκείνη τη στροφούλα, και εκεί θέλει, σε τρία σημεία. Γιατί και στα τρία σημεία αυτά έγιναν ατυχήματα. Εκεί σε μένα είναι πολύ διαχειριστή. Κάτω στροφή, κάτω στροφή. Θα έλεγα για το κομμάτι αυτό που λες για τα νεκροταφεία εκεί πέρα να πούμε πίνακε. Για τα άλλα δεν τους είπα. Σε τρία σημεία πρέπει να πούμε ξανά. Αλλά το, ναι, δεν συμφωνώ μαζί σου, εντάξει και τα άλλα, αλλά υπάρχει μεγάλη κοινότητα πρώτο. Είναι αυτό και στη αυτό είναι πρώτο. Και άμα μπορείς, θα σου να καλός και ωραίος άμα κατάφερνες και έδινες φως σε όλο τον δρόμο από πάνω μέχρι κάτω. Είναι μέσα από δύο λεπτά, θα μιλήσω λίγο για την συστημική ανάλυση. Αυτό είναι εδώ και χρόνια. Ποιο πεζοδρόμισε. Λίγο να πω σε έχουμε έξι πινακίδες πληροφορικές αυτές που θα πούνε, οι τρεις θα πούνε από την Εράιδα μέχρι στην Εκκαρδία και οι άλλες τρεις από την Εράιδα. Εντάξει, αυτές είναι θα σου πω για τους ξένους. Από την Εράιδα μέχρι τα Σέρβια. Για να τις τοποθετήσουμε αυτοί μας λείπουν οι πάσανοι, οι κολόνες. Ζήτησα από το Δήμο, δεν έχουνε, μετά απευθύνθηκα στην περιφέρεια. Στην κυρία Χαραλαμπίδου μου είπε ότι έχουν αυτοί, πήγα πάνω στην αποθήκη, μου είπα να κουβαλήσω και τις πινακίδες, τις κουβάλισα επάνω να τις δούνε. Πήγα στην αποθήκη και στην αποθήκη δεν είχε. Του ζήτησα αυτά τα μπέλη που βάζουν για εκεί για τα νεκροταφεία. Είναι ωραία. Στον δρόμο εκεί για να τα βάλουν εκεί. Και δεν είχαν. Τι έχουν. Τίποτα δεν έχουν. Να το κλείσουμε τώρα για να μην έχουν. Το φωτισμό, το δρόμο, δεν σχάνει. Αργό ή νομαλό. Από δύο λεπτά. Τώρα πρέπει να πεις για την ανάπλαση. Εγώ να πω μόνο για το φωτισμό γιατί είναι ένα ξεχωριστό έργο. Ο φωτισμός από τη διαστάρωση μέχρι πάνω την Εράιδα μαζί με το φωτισμό της γέφυρας, το φωτισμό της άλλης γέφυρας στο Ρήμιο και το λιμάνι εδώ της Εράιδας το έχει αναλάβει η περιφέρεια, το έχει δώσει να γίνει μελέτη. Ξέρεις από πότε γίνει αυτό. Αυτό έχει χρόνια σου. Αυτό από τότε που ήταν ο Γιώργος της Βάγιας πρόεδρος. Από πέρσι ήτανε, είχα βρεθεί στο περιφερειακό, τον είχα πάρει, γιατί συζητιόταν αυτό. Είχα ζητήσει ο Γιώργος του. Είχα ζητήσει μόνο όταν είχα κάνει τη συνάντηση με τον Πλακεντά, του είχα θέσει αυτό δηλαδή τον τοποθετισμό. Και ήταν θετικός και το έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και το έχουν αναθέσει στο ΤΕΙ να κάνει τη μελέτη. Περιμένουν τη μελέτη. Αλλά λίγο αυτά ξενοχώνουν και να ανοίξει το χωριό μας.
Ναι. Θα δείξει πάρα πολύ. Εμείς θέλουμε και πάλι το σχολείο κάτω της νεράιδας πρέπει να το στοπίσει, να το φτιάξει. Το ρημάξαμε, το καταστρέψαμε. Για να κάνουμε καινούργια σχολή. Μέσα στην Ελλάδα. Από μένα να σας ευχηθώ να έχετε καλή χρονιά. 65 ημέρες χαρές να έχετε, έτσι. Και όλοι να είμαστε υγεία. Όλοι να είμαστε καλά. Όλοι να είμαστε καλά. 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 Οι γυναίκες είμαστε δεμένες, γιατί οι άντρες δεν ξέρω. Και δεν ξέρεις. Τώρα που γνωρίζετε οι γυναίκες όλες μαζί θα είμαστε όλοι ελωμένοι. Και δεν πήρε όλα τα δουλειά κάτω. Βρήκαμε έναν τρόπο να κάνουμε την πλάτη. Έτσι δεν τώρα, θα δώσω το λόγο και στη Δημοτική Σύμβουλο, την χωριανή μας Δημοτική Σύμβουλο. Λοιπόν, ευχηθώ καλή χρονιά υγεία σε όλους στα σπιτικά μας. Ευχαριστούμε και όλες για την παρουσία. Ευχαριστούμε και για όλες και τις γυναίκες πρώτα που κάνατε όλη αυτή τη συγκέντρωση και τον τοπικό άνθρωπο του κ. Ξενοφάτου. Και εσύ είσαι μέσα. Ευχαριστούμε όλους. Συγγνώμη να σε διακόψω για την πίτα συμμετέχει και η Δέσποινα. Καλή χρονιά με υγεία προπάντων όλα τα άλλα βολεύονται. Αυτό που είπε, να ξεκινήσω από αυτό που είπε, ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε. Αν είμαστε ενωμένοι, όπως είδατε παλιά νεράιδα, όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε να φτιάξουμε μια νεράιδα καλύτερα από ό,τι υπήρχε και να την καθαρίσουμε και εν τη ενώση και η σχέση υπάρχει. Λίγο θα αναφερθώ λίγο στη νοικιστική ανάπλαση, η οποία ξεκίνησε, όπως είπε και ο Ξενοφώνος, ότι είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 80 για να γίνει η εισήγηση από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου των Σερβίων Βελβεντού από τον Απρίλιο του 1984, τώρα του 2017. Σαν θέμα μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από αναβολές τέλος αρχές Δεκεμβρίου. Δεν ψηφίστηκε, ήταν 7 υπέρ και 11 κατά. Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να έρθει ή ομόφωνα ή έστω τέλος πάντων να περάσει αυτή η πρόταση. Κάποιοι είπαν, λέει, γιατί δεν κάνατε, λέει, είχαν πει να κάνουμε ένα συντριβάνι. Και έχω εξηγήσει 100 φορές το συντριβάνι στη συγκεκριμένη δίπλα στην εκκλησία ουσιαστικά θα γινότανε. Αν πάσα, θα αναφερθώ λίγο πρώτα στο Θεσσαλονίκη που είναι ένα συντριβάνι ακριβώς απέναντι χιαστή στο Λευκό Πύργο. Ο χώρος εκεί πέρα όντως υπάρχει και είναι πανέμορφο. Δεν αμφισβητούμε ότι δεν είναι όμορφο το συντριβάνι και ήμασταν κατά να γίνει, αλλά δεν υπάρχει χώρος για να παίξουμε τα παιδιά. Γι' αυτό είμαστε και εγώ και ο Ξενοφώνος. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Αν πάμε και στο Βελβεντό, υπήρχε και στην είσοδο της, του Βελβεντού ένα συντριβάνι το οποίο δεν έλεγε τίποτα. Δεν έλεγε τίποτα. Υπ' αυτή την έννοια το συγκεκριμένο συντριβάνι, ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 30.000. Η οικιστική σημερινή ανάπλαση της Νεράιδας, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3 εκατομμύρια. Δηλαδή, 3 εκατομμύρια το βάζω στον τράγο, δεν πειράζει. Είδαστε και 3 και είναι. Αν τα πάρει μεταξύ 30.000 και 3 εκατομμυρίων, δεν έχει καμία σχέση θα αναβαθμιστεί η Νεράιδα και παράλληλα με την αναβάθμιση της ναυαρχίδας που είπε κάποιος από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι ναυαρχίδα του τουρισμού στην Νεράιδα. Συμφωνούμε με αυτό, είναι ναυαρχίδα. Αλλά για να την αναβαθμίσει όμω αυτή την ναυαρχίδα πρέπει να πέσουν κάποια χρήματα. Δείτε χρημάτων, έλεγε ο Δημήτρης. Αν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Τη στιγμή που θα πέσουν αυτά τα χρήματα και η γύρω περιοχή αναβαθμίζεται. Έχουμε το βασικό μα πλεονέκτημα ότι είναι ένα πανέμορφο το τοπίο γύρω-γύρω από εκεί και πέρα. Εάν γίνει και κάτι, δεν είναι καλό και για τον τόπο, αλλά και πιστεύω ότι γύρω-γύρω όλη η περιοχή θα ωφεληθεί από αυτό. Όσον αφορά αυτά με την οικιστική ανάπλαση. Τώρα να δούμε λίγο και με τις γυναίκες που όντως δηλαδή βοηθήσατε. Το ξαναλέω και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι το διάβολο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά δεν ήταν. Αυτό που είπε ήταν σημαντικό, Χρήστο. Πραγματικά δηλαδή όλοι μαζί μπορούμε αυτό. Και έχουμε καλή χρονιά με ίδια τίποτα. Αυτό είναι ο πλήσιμο. Να πω ένα πράγμα. Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να ακούσει ότι η κάτι το θέλω, δεν θα είναι κάτι. Την ανάπτυξη. Τώρα να είμαστε όλοι εδώ πέρα. Δεν θέλετε να ανάπτυξη. Έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο που στο άκουσα το είπα.
Γιατί πράγμα. Ναι, ναι, ότι σε αυτό δεν θέλουν να ανάμεσα. Ότι οι κάθε συνεργάτες δεν θέλουν να ανάμεσα. Επειδή είμαστε εδώ πέρα όλοι. Σχεδόν όλοι είμαστε. Έτσι. Ναι, έχουμε προσφύγματο. Τι ξέρετε, γενική συνέλευση. Εδώ να πάρουμε απόφαση και να πούμε ότι όποιος διαφωνεί να σηκώσει το χέρι του και όποιος συμφωνεί να σηκώσει το χέρι του. Να ψηφιστεί ομόφωνα και όλα όποιος έχει την ψήφιση θα τις πήραμε και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Για να μην ξανακουστεί αυτό το πράγμα ότι δεν το θέλουν οι κάτοικοι. Να προτείνω και κάτι άλλο. Όταν θα γίνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει η οικιστική ανάπλαση της Ελλάδας, θα σας προειδοποιήσουμε, ελάτε και εσείς να μιλήσετε. Εδώ δεν είναι παράγωγος. Δεν θα δει κανένας. Όποιοι μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν, να βοηθήσετε, να σας υπογραφέ. Το καλύτερο είναι η υπογραφή. Λέει ένας Βελβετινός. Πρώην δήμαρχος του Βελβετού. Με λέει, καλά ρε ξενοφόν, έκανες γενική συνέλευση, έτσι. Εντάξει, πιστεύω. Γιατί δεν πήρες μια υπογραφή από τους κατοίκους. Αυτό θα πάρουμε το χρόνο μας. Όλοι μας θα δούμε το χρόνο. Η υπογραφή, υποδείχνει τα πάντα τώρα. Κανένας δεν μπορεί να πει εκεί. Ότι οι κάτοικοι της φορά είναι άλλο γιατί δεν ρωτήθηκε. Αυτός που βγήκε και είπε αυτό το πράγμα εκεί πέρα, τάχα θα τον έδειχνε στο χαρτί αυτό. Μπορείτε όπως επαναλαμβάνω 5-10 να έρθουν ρε Χριστό, δεν είναι απόγευμα γίνεται, θα σας ειδοποιήσουμε ότι... Έλα να μαζέψετε υπογραφές και υπογραφές θα μάζετε για τα ιδιώδια, αλλά και η παράλληλη παρουσία. Να σας πω ποια είναι η εκτίμησή μου. Εάν μπει τώρα σαν θέμα του Γενάρη, εκτίμησή μου είναι ότι θα ψηφίσει. Τις εκτιμήσεις δεν είναι να παίζεις. Όχι, όχι. Δηλαδή υπάρχει βάσκα. Θέλω να το θέμα είναι και μια βοήθεια από εσάς, δεν είναι κακό. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν θα μαζευτούν. Χριστό, και μάλιστα σύμβουλοι, οι οποίοι δεν μου ζήτησαν συγγνώμη, γιατί δεν τους ψήφισαν. Είπανε πολύ σύμβουλοι. Γιατί πράγμα είσαι να μην αφημάσεις, γιατί πράγμα λέγατε και δεν το ψήφισες. Εγώ θέλω να το ξέρω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό δεν το ψήφισα. Εντάξει, δεν θέλω να πω. Άστο, δεν πειράζει. Θα πάρει η χρονιά, ρε, μέσα σας. Αντιπολίτευση, τι πρέπει να κοιτά να βάλουν τα μάτια των άλλων μισών των χωριανών. Έτσι είναι. Εδώ πάντα έτσι είναι η Νεράιδα. Η Νεράιδα έχει αυτό το σύστημα. Μια ζωή που ξέρει. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά και δεν κάνουμε τίποτα εμείς στο χωριό. Μια ζωή μένουμε έτσι. Εμένα η θέση μου είναι η Νεράιδα, δεν είναι τσιφλίκη του Προέδρου. Δεν πάμε άλλη κανένα. Η Νεράιδα είναι ο ορνός ο καρδιές σας. Εγώ το μόνο που είπα στην Βοβά είναι τόσα πολλά πράγματα που κάνετε και ωραία. Αυτό το κτίριο που είναι δίπλα στην εκκλησία, το μικρό που, ναι, που ανοίγει στην εκκλησία, αν καθαριστεί, βοφτεί και βάλετε όμορφες φωτογραφίες από την παλιά την Νεράιδα που είναι στο χωριό, με δύο μικρά βέλη ξύλινα να δείχνουν σε αυτό που θα έρθει. Γιατί πολλοί έρχονται, κοιτάνε τη θέα και μπορεί να μην πάει το μυαλό του προ τα εκεί. Δύο-τρεις πινακίδες με ένα βέλος. Αναφορικά ότι πίσω μικρές φωτογραφίες του παλιού χωριού, πιστεύω ότι ο επισκέπτης που έρχεται βλέπει
την καινούργια νεράγια και ποτέ δεν μπορεί να φανταστεί πώς ήταν κάτω στο νερό, τι κρύβεται από κάτω. Θα ήταν ενδιαφέρον για κάποιον να πιστεύει πρώτα φορά το χωριό. Πρέπει να το κάνουμε σωστή σχέση στην εκκλησία. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω. Κάπου κάτω στο σχολείο, ρε παιδί μου, αυτό που είναι στο σχολείο. Την έξοδο του σχολείου θα γίνει μια εξαπολογή από χρήσιμο και θα το κάνει. Αυτό είναι το σχολείο. Και θα μπορούν και να φωλιάζουν. Είναι οι γυναίκες. Και οι γυναίκες θα κατασκευή επίσης και ο κομμάτιος. Αυτό το κάνουμε για να το κάνουμε. Αυτό το κάνουμε για να το κάνουμε. Ξέρετε τι το κάνουμε για να το κάνουμε. Όχι μπορεί να γίνει. Εύκολο, ναι. Τι άλλος μας είπε ο Θεός που το κάνει, θα πάρουμε όλοι. Εσύ το κομμάτιος δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Ένα δύο, για σε ένα χτύπα είναι από ανήκο. Στο Θεός. Όλα στο Θεός θα πει. Μιλάτε όλοι μαζί και δεν μπορείτε να καταδράψετε. Αυτό το μεσαίο το χώρο έχει μερικά πράγματα εκεί, δεν λέω ότι δεν έχει. Αν τα συμμαζέψουμε λίγο τα πράγματα και εκεί, μπορούμε εκείνο το χώρο που κάνουμε αυτό να βάλουμε φωτογραφίες. Με το γραφείες, δηλαδή αυτός που ανεπιστεύει. Και λέω γιατί. Το σήμερα, κάτι εκείνο είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό. Της εκκλησίας είναι πολύ μικρό. Για να συνοηθούμε. Μην ανακατεύει. Μην είναι, δικιά μας είναι, αλλά εκείνη είναι η τραπεζαρία, λοιπόν, η μαγειρία για να πηγαίνει ο κόσμος, ξέρω εγώ, γιατί αυτό τα κάνει. Δεν πηγαίνει, απλά δεν δουλεύουν, καταλάβεις. Λίγο, θα αλλάξει κάτι φορά για την τροφή, να δούμε ποιος είναι. Άμα μπορείτε και βγάλετε άκρη, μπράβο να σας πω. Κοίταξε, αν θέλει ένας να πάει να κάνει ένα καφέ για να σε πει, μπορεί να πάει. Δεν πήγε μια φορά κανένας. Τα μνημόσυνα, τα μνημόσυνα, τα μνημόσυνα, εκεί πρέπει να γίνονται. Να σας πω κάτι, για να μνημόσυνα, η αίθουσα ο παραπλό χρήσεων μπορεί να καλύψει και αυτό το θέμα. Αφήνουμε την εκκλησία, άμα θέλουν να τους βοηθήσουμε, αλλά δεν θέλουν, δεν μπορούμε να δούμε σε εκείνο το κομμάτι. Αλλά κάτω εκείνη η αίθουσα μπορεί να γίνει και αυτό το θέμα. Θα δεις τη συνεννόηση. Μπράβο, στη συνεννόηση. Να κάνω εγώ μια πρόταση. Να και οι γυναίκες να βάλουν τις πρωτοβουλίες, να ακούνε και επιτροπή στην εκκλησία. Και να αναπαθήσουμε. Όχι, γιατί τα δουλειά σα, το κέσσερα, το κλέμμα του Θεού, το Θεό. Αλλάξαν την επιτροπή στην εκκλησία. Καλά. Εγώ βλέπω το κτίριο αυτό είναι ιδανικό. Γιατί όλοι οι επισκέπτες πάνε στο πάρκο. Και εάν έχει μια μικρή πινακινούλα εκεί πέρα και αυτό, θα μπορούν να πάνε. Άμα έρθει. Όχι, αν έχει παρκινταξία, άμα κάνουμε και εκείνο. Μπορούμε να κάνουμε σε ένα δόσο τα πουλάκια
Ναι, αυτό με τα πλάκια θέτω, αυτό είναι η διαδικασία σου. Ναι, ξέρεις πώς κοιτάζουν εκεί πέρα όποιος έρχεται. Να βάζει, γιατί αυτός... Ένα μικρό αυτό και όλοι εκεί πήγαινε. Στα πουλιά σου. Να πάρουν πόσο έτσι χωρίς, ρε παιδί, πόσο κάνει, σπίτι πάνε και πιάνε το σπίτι. Θα ξέρε πουλιές από πουλιά σου. Ναι, ναι. Θα αρμαλαϊκουβάνει. Ναι, θα κάνεις κάτω. Γιατί όταν τρώμε φόνο μάθαμε σήμερα και με ρώτησε έλα πάντα κυζαγόλου, ποιος το σχολιάζει μέσα τα πάσα. Τι είναι το πόδι. Αυτό δεν πρέπει να το δούμε γιατί όμως σε μια μαλλιτροφία δεν είναι κοντά να είναι και δεν μπορώ να το περάσει. Τάξαμε κι εγώ ξέρεις τι γινόμαστε. Τι παρόνο. Εμάς παλιά ξέρεις πολλά παιδί. Αυτό μπορεί να μόνοι μας πρέπει να το... Να σας πω λίγο για αυτό. Δεν Για το γραμματοκιβώτια. Όταν ήταν αντιδήμαρχος ο Φώτης ο Ζιγούρης, του είχα βάλει το θέμα, μου είχε πει εντάξει θα γίνει. Τότε είχα ψάξει λίγο το κοστολόγιο. Υπήρχε γραμματοκιβώτια από 10 ευρώ και 15. Επειδή ο Δήμος εγώ δεν βλέπω να το κάνει. Μόνο αν θέλετε, ας το δούμε, να δούμε πόσο είναι. Σε όλα τα χωριά, δεν ξέρω αν πρόσεξες, πάνε Πετρανά εδώ εκεί, έχουν στην κοινότητα, πίνακα ολόκληρο με τα ονόματα, ο καθένας το όνομά του και πάει παίρνει, ξέρει έχει τα γράμματά του στο όνομά του. Να το κάνουμε έτσι ρε παιδί, και πόσο στοιχίζει ο καθένας, πόσο αναλογεί και να το κάνουμε έτσι. Από 10-15 ευρώ. 10-15 κατάσταση, εντάξει. Το μέρος είναι το περίπτερο, επειδή τα έχω μετρήσει. Όποιος θα δώσει θα έχει και γραμματοκιβώτιο. Όποιος θα δώσει. Είναι το περίπτερο. Είναι το περίπτερο. Ας το περίπτερο εκεί πέρα. Όχι, το μέσα στον τοπικό γραφείο. Όχι, δεν ξέρω ρε παιδί. Είναι από έξω που να είναι καλυμμένο. Τι θα πει. Μπορεί να ανέβω σκαλοπάτια. Έχω για κάποιος που είναι πιο νέος. Γιατί κάτω άμα το βάλεις στην είσοδο πέρα όταν βάζεις από αυτό τι έγινε. Σε κάποια σκάλα που να μην φέρει. Στο πεζοδρόμιο εδώ έξω. Το πάνω που θα είναι ήξερα. Όχι, ρε στην είσοδο από κάτω άμα είναι ρε παιδί. Όχι, έξω, περίπτερο μέσα. Ποιο περίπτερο, το άλλο. Και αυτό καλό είναι. Το δεύτερο εδώ είναι καλό. Είναι το καλύτερο. Το ξέρω αυτό. Άμα τα φύγει τότε τι το θες. Άμα το βάλεις κάτω την είσοδο εδώ πέρα δεν θα μένει κανένας ρε αυτή. Εδώ ποιος θα κάνει. Το θέμα είναι να τα βάζει ο ταχυδρόμος. Θα τα βάζει όλα στην είσοδο κάτω. Κατάλαβες. Γιατί παίρνει και τα. Μα αν δεν βρίσκει κανένα σε εμά στην γειτονιά, επειδή εγώ έβαλα γραμματοκιβώτιο για το συγκεκριμένο, γιατί τα μίσα που τα λένε, ο Τζέι δεν έχει μέσα σε αυτά. Δίπλε και μαρκέτε. Να πάμε στην Αθήνα κάπου εκεί πέρα και να του πει να το βάλει εκεί πέρα, γιατί αλλιώ θα του κάνει ένα πράγμα. Και τα πετάει όλα εκεί και πε ότι βρέχει. Πε ότι φυσάει. Θα βρω εγώ τον πελά μου. Πού να τα πάρω στα σκαλοπάτια. Όχι στα σκαλοπάτια, ρε παιδάκι μου. Θα κάνουμε κάπου εδώ κάτω στην εξωτερική που βγαίνουμε. Μπορούμε να το δούμε. Μαγαζί μέσα, όχι στο μαγαζί, βρε παιδί μου. Τι δουλειά έχει αυτό. Είναι καλά. Εδώ πάνω από το φω κάτω, πού είναι αυτό το τραπέζι τώρα εκεί. Ναι. Κάτω το σπίτι σου. Πού είναι. Κάτω το σπίτι σου. Κάτω το σπίτι σου. Κάτω το σπίτι σου. Κάτω εκεί πέρα. Ούτε να ενοχλούμε τον άνθρωπο. Α, δεν είναι ο πλάι. Δεν πρόκειται να πάρετε γράμμα από εκεί πέρα μια φορά.